Λοιπόν, κύριε Φυλακούρη, ένα μάτς χ που δίνει στον Παναθηναϊκό την ευκαιρία να το διαχειριστεί όπως θέλει. Ναι, ο Παναθηναϊκός μπορώ να πω ήταν ευχαριστημένος με την απόδοση του πρώτου ημιχρόνου. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ ήταν σαφώς καλύτερη, έχασε 2-3 ευκαιρίες, αλλά μετά με τις αλλαγές του κύριου Γιωβάνοβιτς η ομάδα έδειξε τον παλιό της εαυτό, δημιούργησαν ευκαιρίες, αλλά αυτός ο μαραθώνιος ευχαρίστησε τους παλιούς. Είχαμε πολλά χρόνια να δούμε ένα ντέρμπι με φάσεις, με ευκαιρίες και ο κόσμος να είναι ευχαριστημένος. Πιστεύω ότι Τετάρτη Κυριακή, Κυριακή Τετάρτη υπάρχει κάποια κόπωση. Και καταλαβαίνετε ότι οι παίκτες δεν είναι μηχανές, δεν είναι ρομπότ. Είναι ένα σώμα το οποίο δεν κουράζει. Δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Και ποτέ να μην λέμε ότι τα τρία παιχνίδια θα κερδίσει άνετα ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ θα κερδίσει άνετα και αυτή τα τρία παιχνίδια. Εγώ πιστεύω ότι είναι πιο σταθερή η ομάδα αμυντικά. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει που λένε, για να δεχθεί γκολ. Για να δεχθεί γκολ. Βλέπετε ότι χαθήκαν ευκαιρίες από την ομάδα της ΑΕΚ, αλλά ο Παναθηναϊκός εκτός ότι σφυροκοπήθηκε, είχε τις δυνάμεις να ανταποκριθεί με τις αλλαγές του κ. Γιωβάνοβιτς και μπορούσε να πάρει το πρωτάθλημα, να πάρει το παιχνίδι. Είναι φαβορί ακόμα. Βέβαια είναι φαβορί, γιατί δύσκολα εδώ πέρα να χάσει ο Παναθηναϊκός. Πολλοί λένε στο Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός δεν έχει πλέον κίνητρο και εσείς έχετε παίξει άπειρα τέτοια μάτς. Αυτά που τα λένε είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ένα ντέρμπι είναι αιωνίων. Είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δεν μπορεί να βγάλει αποτέλεσμα. Άλλο το Παναθηναϊκός ΑΕΚ και αυτό είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός πηγαίνει με την ελπίδα ότι θα κερδίσει την Τετάρτη τον ΠΑΟ και θα πάει στον Ολυμπιακό με άλλον αέρα. Θα σκοτάψει η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό ακριβώς έχουν και αυτοί τον ντέρμπι μεταξύ τους και ξέρετε κάτι, θα το πω και δεν. Αυτή τη στιγμή εμείς θέλουμε να παίξουμε τον Ολυμπιακό. Γιατί εντάξει, πολλοί παίκτες στον Ολυμπιακό, πολλές αλλαγές. Πολλές προπονητές αλλάξανε και ο Παναθηναϊκός πηγαίνει με ένα στυλ ότι ξέρεις κάτι. Ντέρμπι αιωνίων είναι, θα πάμε και θα τους κερδίσουμε. Με τον ΠΑΟΚ, τι χωρίς, θα κερδίσουμε τώρα. Το μάθημα έγινε εδώ. Το μάθημα έγινε μάθημα που λένε με τον ΠΑΟΚ. Και τώρα πιστεύω ότι οι παίκτες το έχουν αντιληφθεί ότι δεν μπορούν να κάνουν πίσω τώρα. Πρέπει να έρθει το πρωτάθλημα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Σήμερα μια τελευταία ερώτηση. Πιστεύετε ότι ο Παναθηναϊκός κατέβηκε έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού του ότι μας κάνει και το χ και του έκανε κακό με την ΑΕΚ που ήταν τα λιμπάρια να κατέβει μόνο για νίκη, δεν είχε άλλο. Όχι, όπως και εγώ και όπως με τους φιλάδους που μιλήσαμε και με τους παλιούς ποδοσφαιριστές που συναντηθήκαμε, είπαμε ότι εμείς θέλουμε να κερδίσουμε. Δεν ερχόμαστε με την ισοπαλία. Δεν ήταν όμως, ήταν την ομάδα να θέλει να κερδίσει. Ήταν ούτε αρχή ούτε τέλος είχε στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο σας είπα ότι κάπως ισορρόπησε και να σας πω και κάτι. Δεν είναι εύκολο να μπαίνεις και μέσα στις 40 λεπτά να κερδίζεις μια ΑΕΚ. Ναι. Είναι μια ΑΕΚ που έρχεται από καλές εμφανίσεις. Είναι πολύ φορμαλισμένη. Έχει πολύ φορμαλισμένη. Έχει βοηθηθεί πολύ από το γήπεδό της. Και να σας πω και κάτι. Και έχει κόσμο. Ναι, δεν είναι τώρα η ΑΕΚ η τρίτη, η τέταρτη και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι η πρώτη με τον Παναθηναϊκό. Πιστεύω ότι ο μαραθώνιος αυτός να συνεχιστεί σε αθλητικά δρόμενα και ο καλύτερος σχέδιος που πιστεύω να είναι ο Παναθηναϊκός. Ευχαριστώ πάρα πολύ.